μια ευθραυστή ισορροπία με συμφωνία για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με ανώτατο όριο τα 960 δισεκατομμύρια ευρώ, χαμηλότερο για πρώτη φορά και από τον τρέχοντα προϋπολογισμό, πέτυχαν οι ηγέτες των 27 μετά από ολονύχτες διαπραγματεύσεις και σκληρά παζάρια που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Παρασκευή και θα επικεντρωθούν στον καταμερισμό των δαπανών, αν και το 40% φαίνεται ότι θα δοθεί ακόμη μια φορά στην αγροτική πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη απώλεια είναι οποιαδήποτε φιλοδοξία για μελλοντικές ευρωπαϊκές δαπάνες διαφορετικής μορφής από τις σημερινές. Κράτησαν τις διαφορετικές χρηματοδοτήσεις για τις πιο φτωχές χώρες τα ίδια σχετικά επίπεδα, αλλά η νέα ιδέα της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση των ευρωπαϊκών υποδομών υποσκελίστηκε ριζικά, ανέφερε ο αναλυτής Hugo Brandy. Παραμένει ωστόσο ο σκόπελος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς ο Μάρτιν Σούλτς ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψει έναν προϋπολογισμό λιτότητας. Ο ανταποκριτής του Euronews μεταδίδει. Ακόμη και αν οι επικεφαλείς των κυβερνήσεων των κρατών αποδεχτούν τη συμβιβαστική πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι, είναι ακόμα ανοιχτό το ερώτημα αν θα την εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είχε ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να συνενέσει σε έναν προϋπολογισμό λιτότητας. Αλλά αν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα θέσουν σε κίνδυνο ένα συμβιβασμό που επετεύχθη μετά από επίπονη διαπραγμάτευση, παραμένει αμφίβολο.